Είδαμε ότι εσύ, η Μέγκη και η Μικαέλα, ήσασταν ένας σταθερός από την αρχή. Αρχικά είμαστε τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες. Το ότι κάναμε παρέα μέσα στο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι θα είμαστε και έξω κολλητές φίλες. Έτσι να τα πούμε τα πράγματα που έχουμε γίνει. Εσείς μπήκατε άλλο μέσα, ήσασταν οι τρεις σας και δεν ήθελε καν από την αρχή να μπει καμιά στο δωμάτιο μαζί σας. Γιατί? Είχατε κάνει ένα γκέτο πολύ συγκεκριμένο, έτσι. Και γι' αυτό άλλωστε πήγε το 30 φωτιά. Δεν είχε κανένας καμιά ανάγκη να σε χαρακτηρίσει με κάποιο τρόπο, ούτε εσένα, ούτε τη Μέγκη, ούτε τη Μιχαέλα. Απλά όλοι οι χαρακτήρες δεν είναι ίδιοι. Και εγώ από την αρχή το είπα ότι δεν μπήκα μέσα στο παιχνίδι για να κάνω φιλίες. Mm-hmm. Άλλο το τι εξελίχθηκε στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα. Φιλίες τελικά. Φίλες είναι μεγάλη λέξη να το πεις. Εγώ έχω κολλητές από τρίτη δημοτικού, είμαστε 18 χρόνια, 20 μαζί. Και δεν βάζω καμία άλλη πάνω από αυτές. Από εκεί και πέρα. Τώρα που έχω βγει, τώρα που έχεις βγει, αναθεώρησα θα κάνεις παρέα μου για πολλές κοπέλες μέσα στο παιχνίδι. Γιατί εκτός παιχνιδιού τους γνώρισα προσωπικά και όχι υπό πίεση. Μάλιστα. Χωρίς την πίεση λοιπόν, με τη Μέγκη και την Μικαέλα αρχικά θα κάνεις παρέα? Με τη Μέγκη κατάλαβα ότι δεν ταιριάζουμε εκτός παιχνιδιού καθόλου. Γιατί? Δεν ταιριάζουμε σε αρκετά πράγματα. Αυτά που έλεγε εγώ προσωπικά δεν ήξερα πώς τα λέει και με ποιο τρόπο βγαίνουν προς τα έξω. Είναι μια έντονη προσωπικότητα. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μιλήσω για τη Μέγκη. Έξω όταν βγαίνεις στον πραγματικό τον κόσμο καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις ότι έχουν έρθει εδώ κοπέλες οι οποίες έχουν δικαιολογήσει τη Μέγκη λέγοντας ότι ήταν αληθινή και ειλικρινής και απλώς τα έλεγε. Είναι έντονη. Τα λέει με λάθος τρόπο. Άρα είναι αυτό που δεν σου αρέσει. Τα λέει με λάθος τρόπο. Μάλιστα. Πρέπει να έχεις ένα τρόπο, ένα ύφος που τα λες, ύφος όχι του πέ, ένα ύφος σωστό και να μην προκαλείς. Με τη Μικαέλα. Για μένα, με τη Μικαέλα, ναι. Θα εξελιχθεί. Ο χρόνος θα δείξει όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω, δεν είμαι απόλυτη γενικότερα. Δόξα τω Θεώ, έχετε πολύ μεγάλο χρόνο μπροστά σας, γιατί είστε πάρα πολύ νέες. Μικρά κορίτσια, βέβαια. Κορίτσια, λες, εντάξει, μικρά κορίτσια, όχι, αλλά κορίτσια σίγουρα είσαστε. Το μόνο που θα άλλαζα και θα πω ότι μετανιώνω εισαγωγικά είναι ότι θα ήμουν περισσότερο πιο ανοιχτή στα κορίτσια, στις υπόλοιπες, να ανοιχτώ, να κάνω παρέες και να τις γνωρίσω καλύτερα. Αυτό δεν έγινε, δεν είχα το πλεονέκτημα να μπορέσω να το κάνω αυτό. Τις οπότε εμπόδες. Ξεκίνησαν όλα λάθος από την αρχή. Μάλιστα. Χωριστήκαμε, σε πήρε μπάλα μετά. Είναι ένα reality. Αυτό Μάλιστα. είναι το πρόβλημα. Και αμέσως με αυτή την αίσθηση, πολλές από τις κοπέλες που ήταν εκεί πέρα είπαν ότι τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με την τηλεόραση. Για σένα είπανε ότι θα θέλω σε να γίνω παρουσιάστρια. Ναι, καλά, δεν είναι κακό. Όχι, θα σας πω. Γιατί το άκουσα και είπαν ότι εγώ είπα ότι θέλω να γίνω παρουσιάστρια. Πώς διαστρεβλώνουν τα λόγια σου, λοιπόν. Πρόσχετη, θα πεις τώρα, γιατί είσαι απέναντι σε δύο παρουσιαστές, έτσι. Κανόνες την πορεία σου. Αρχικά δεν είπα από τη μία μέρα στην άλλη, δεν ψωνίστηκα ξαφνικά να πω ότι την επόμενη μέρα θα πιάσω 8 παρατέταρτο σε πλατό δουλειά και να γίνω με ένα γάκι ξαφνικά. Άσε που δεν είναι 8 παρατέταρτο, λοιπόν, είναι 6. Ό,τι ώρα κι αν είναι. Είπα ότι γενικότερα μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα και εσύ είσαι ηθοποιός, παράλληλα παρουσιαστής, έτσι κι εγώ. Μπορώ παράλληλα να κάνω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και μου αρέσει. Από εκεί και πέρα. Αν κρίνουν ότι κάνω σαν παρουσία και λόγο, γιατί όχι, ευχαρίστω, θα το δοκίμαζα. Μπράβο. Δεν είπα ποτέ από μόνη μου θα γίνω παρουσιάστρια. Καλά, είναι αλλιώ με διαστρεβλώνουν τα λόγια σου. Περίμενε. Δεν είναι κακό να πει ένα άνθρωπο να γίνει παρουσιαστή. Δεν είναι δολοφόνο. Όχι, φυσικά. Είναι κάτι που μου αρέσει αρχικά. Μπράβο. Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει, πολύ καλά έκανε και το είπε και, και οι άλλοι που το είπανε. Κοίτα τώρα, ο καθένα. Γιατί έτσι ακούγεται και μπορεί να μπήκε στο μυαλό του. Όμως με ενδιαφέρει και το modeling. Έτσι, ο πρώτος μου στόχος αυτός ήταν. Γι' αυτό και μπήκαν άλλωστε στο Next Top Model. Εντάξει, δεν πήγα να κάνω. Εννοείται. Ο πρώτος στόχος ήταν ένα αυγό. Να σε ρωτήσω. Αυτό με τον καθρέφτη πώς το έπαθε? Ναι, ρε, τι φάση. Αυτό με τον καθρέφτη. Αρχικά γινόμαστε και λίγο ρεαλιστές. Είναι ο χιούμορ. Να έχουμε λίγο χιούμορ. Δηλαδή δεν τρελάθηκα ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Καλά, δεν νομίζαμε και εμείς ότι τρελάθηκα. Και πήρα το καθρεφτάκι και έλεγα η πιο ωραία. Δηλαδή εντάξει. Καλά, το οποίο ξέρετε ότι υπάρχουν ρόλοι. Εμείς το καταλάβαμε. Δεν νομίζαμε ότι τρελάθηκα. Εννοείται. Γιατί είπα ότι. Εγώ το φοβήθηκα κάποια στιγμή. Σα είχαμε μαζέψει. Έλα, εντάξει, ο καθένα τώρα λέει ό,τι θέλει. Αλλά από εκεί και πέρα προφανώ και φάνηκε ότι ήταν εσύ. Πέρναγα το χρόνο μου. Ήταν πολύ μεγάλη μέρα ώστε να γεμίσω την ημέρα μου. Και ήθελα να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό με το νεράκι. Πάντως, αυτός τον καθρέφτη με βοηθάει πάρα πολύ στο ότι πριν βγω σε μια πασαρέλα, σε μια φωτογράφηση, χαλαρώνεις και αν το ψάξεις και το διαβάσεις, ισχύει ότι είναι πολύ καλές ασκήσεις για το πρόσωπο και να χαλαρώνουν οι μύες. Α, μάλιστα. Φυσικά. Να σε ρωτήσω κάτι πριν, γιατί έχουμε να δώσουμε κάτι νικητές. Μάλιστα. Με το που θα δώσουμε τους νικητές, θα μας πει στη φάση είναι με ταυτότητα. Είναι αυτή με ταυτότητα. Λοιπόν. Να